Κορυφώνοντας έναν μαραθώνιο κινητοποιήσεων από την αρχή του χρόνου, οι συνταξιούχικες οργανώσεις οδεύουν δυναμικά για το Πανελλαδικό Συλλαλητήριο των Συνταξιούχων το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου στην Αθήνα. Εμείς οι συνταξιούχοι, απέναντι στα προκλητικά κυβερνητικά πανηγύρια σχετικά με την αναστολή της μη περικοπής των συντάξεων που είχε προγραμματιστεί να γίνει από την 1η Γενάρη του 2019, εντείνουμε την προετοιμασία μας για το Πανελλαδικό Συλλαλητήριο το Σάββατο 15 Δεκέμβρη στην Αθήνα, με συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος και πορεία στο Μαξίμου. Συνεχίζουμε όλοι πιο μαζικά, πιο αποφασιστικά, αδιάκοπα στο δρόμο του αγώνα και ξεκαθαρίζουμε προς όλους ότι δεν πρόκειται να υιοθετήσουμε και απορρίπτουμε την κοροϊδία και τις ψευτιές για τα κόλπα της κυβέρνησης. Θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση και πορεία στο Μαξίμου. Να καταργηθούν όλοι οι νόμοι που μας έχουν καταργήσει τις συντάξεις και την υγειονομική περίθαλψη. Ακόμη δεν θέλουμε ούτε τον οικογενειακό γιατρό, γιατί δεν μπορούμε να εξυπηρετηθούμε με τον οικογενειακό γιατρό, να καταργηθεί και ο νόμος αυτός. Με σύνθημα «Διεκδικούμε ό,τι μας έχει αφαιρεθεί», οι συνταξιούχοι κλιμακώνουν την πάλι ενάντια στην αντιασφαλιστική επίθεση διαρκείας για την ικανοποίηση των δίκαιων όπως τονίζουν ετοιμάτων τους. Δεν θα νομοποιήσουμε στη συνείδησή μας ό,τι μέχρι σήμερα μας έχει αφαιρεθεί. Δεν πληρώσαμε για να παίρνουμε επιδόματα, αλλά συντάξεις για να ζήσουμε με αξιοπρέπεια. Στη βάση αυτή, διεκδικούμε την κατάργηση όλου του άθλιου αντιασφαλιστικού πλαισίου και του νόμου Λεμιτόμος 4387 του 16 του Κατρούγκαλου. Επιστροφή όλων των ληστρικών περικοπών και αυξήσεις της συντάξης. Αναχωρούμε Σάββατο 15 Δεκέμβρη με πούλμαν δωρεάν 7:30 ώρα το πρωί από τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα.